αυτό το σύστημα ήταν αρκετά έντονο και δεν έχει τελειώσει, έτσι. Είπαμε ότι ξεκίνησε χθες Πέμπτη η πορεία του μέσα στις επόμενες ημέρες, και όχι μόνο αυτή η πορεία, γιατί έχουμε και μέλλον. Δηλαδή δεν σταματάμε ούτε και μετά ας το πούμε τον πρώτο του κύκλο, έρχεται κι άλλος κύκλος στην πορεία σίγουρα. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αρνητικό, θα λέγαμε, γιατί νομίζω ότι θα το δούμε μετά αυτό, θα το δούμε αυτά. Πείτε μου, μπορεί αυτή, πώς να το πω, η διαφαινόμενη για την ώρα καλοκαιρία σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να είναι μια μικρή έτσι παγίδα παραλλαγή των καιρικών φαινόμενων στην Κρήτη? Όχι, όχι, είναι απόλυτα λογικό. Άλλωστε και στο δελτίο που έστειλα και εγώ έγραψα τον καιρό σήμερα ως άστατο, γιατί πράγματι παρατηρούμε και αυτή την ώρα, μην νομίζετε ότι παντού ο καιρός είναι με ηλιοφάνεια, αλλού βρέχει. Σωστά. Βλέπουμε κατά τόπους κάποιες βροχές, δεν έχουν έντονο χαρακτήρα, είναι παροδικές. Στα ορεινά μπορεί λίγο να συννεφιάσει, να αυξηθούν, μπορεί να ρίξει λίγο χιόνι. Σήμερα προσδιορίσαμε τα υψόμετρα όπου μπορεί να χιονίσει να είναι γύρω στα 1200 μέτρα. Οι θερμοκρασίες ήδη έχουν αρχίσει και υποχωρούν σε σχέση με τη χθεσινή μέρα που είχαμε τους νοτιάδες. Mm-hmm. Οι δυτικοί υποχώρησαν, είδατε από χθες το βράδυ και το είχα πει ότι θα ήταν οριακή για την απαγόρευση. Ευτυχώς είχαμε την άρση, φύγανε. Τα πράγματα λοιπόν κινούνται μέσα στον άστατο καιρό του σήμερα, ώστε αύριο να υποδεχτούμε και εμείς εδώ την πολύ ψυχρή αέρια μάζα. Είναι πράγματι πάρα πολύ ψυχρή. Εσάβριον τα σπουδαία δηλαδή. Εσάβριον πράγματι είναι τα σπουδαία. Αυτή τη στιγμή και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, μην φανταστείτε ότι γίνεται ο χαλασμός. Έχετε απλά στη δίκιο Θεσσαλονίκη. Απλά χιονίζει λίγο στη Θεσσαλονίκη. Η Φλόρινα, η Κοζάνιο που βλέπω και να δείχνουν στη μέτρα, έχουν καλό καιρό όπως και εμείς. Mm. Απλά οι θερμοκρασίες τους δεν έπεσαν στα επίπεδα εκείνα που περιμέναμε. Να το πούμε και αυτό. Οι θερμοκρασίες εκεί κυμαίνονται από τους μείον 6 με μείον 8 βαθμούς που είναι οι χαμηλότερες, όταν και σήμερα, δεν σας το κρύβω, περιμέναμε κάτω από μείον 15. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι είναι μηνύματα που δεν επιβεβαιώνονται και πολλές φορές πετιώνται κάποια ανακοινώσεις στον κόσμο που απλά τρομοκρατούν. Έχετε δίκιο. Πείτε μου κάτι, κύριε Λέκα. Υπάρχει πόσο πιθανότητα? Και πόση πιθανότητα, βεβαίως είναι ακόμη λίγο νωρίς, αλλά και μας έχετε μάθει κιόλας ότι τα τοπικά μικροκλίματα διαφοροποιούνται. Αλλά εγώ σας ρωτάω έτσι με μια γενική τάση. Υπάρχει πιθανότητα η σφοδρή κακοκαιρία, μπορεί να είναι αδόκιμος ο όρος, η κακοκαιρία, πάλι αδόκιμος, χειμώνας είναι, τι κακοκαιρία. Καλοκαιρία είναι για το χειμώνα να χιονίζει. Εν πάση περιπτώσει, τα χιόνια να κατέβουν και περισσότερο προς τα παιδινά. Ναι, ναι, το είχαμε επισημάνει. Λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας, δηλαδή η ψυχρότητα αυτής της μάζας, πραγματικά δικαιολογεί πλέον τα χιόνια να κατέβουν για αύριο, και μάλιστα τώρα ήθελα να το ανακοινώσω αυτό, να το γράψω, τα χιόνια να κατέβουν σε ένα μέσο επίπεδο 800 μέτρων. Αυτό το μέσο επίπεδο, γιατί κατά τόπους μπορεί να ευνοηθούν στα δυτικά ή και κατά τόπους σε κάποιες ανατολικές περιοχές να δούμε χιονόνερο ή και κάποια ασθενή χιονόπτωση και χαμηλότερα. Θα εξαρτηθεί όμως από ένα παράγοντα που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μας τον έχει δώσει ακόμα απολύτως σαφή, δηλαδή την υγρασία. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, γι' αυτό και αυτή η καλοκαιρία που βλέπετε, η ατμόσφαιρα είναι ψυχρή, θέλει να συμπυκνώσει και να βρέξει, δεν έχει όμως υλικό. Θα εξαρτηθεί λοιπόν κατά πολύ αύριο εάν η ατμόσφαιρα πράγματι βρει την υγρασία, ώστε όταν θα ψυχθεί τόσο πολύ αυτό θα το μετασχηματίσει στα ορεινά σε χιόνι, ενώ στα χαμηλότερα προφανώς θα το κάνει χιονόνερο και όσο πάμε πιο χαμηλά βροχή. Θα είναι ένας παράγοντας τον οποίο αυτή τη στιγμή, θέλοντας να μιλήσουμε σοβαρά επιστημονικά, δεν τον γνωρίζει κανένας. Μπορούμε απλά να εντυπωσιάσουμε λέγοντας ότι το χιόνι θα κατέβει σε χαμηλά υψόμετρα, δεν θα πούμε για παραλίες γιατί θα γελάτε μετά, αλλά να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι όμως εντυπωσιασμός, δεν είναι σοβαρή δουλειά αυτή. Αν όμως η υγρασία φτιάξει τις προϋποθέσεις, λέτε, που μπορεί να τις φτιάξει, τότε είναι προφανές ότι θα έχουμε μια πιο ραγδαία εμφάνιση του φαινομένου του χιονιού. Πείτε μου, γιατί λέμε κακοκαιρία? Χειμώνας δεν είναι? Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Απλά η έννοια της κακοκαιρίας, γιατί κακοκαιρία θα ήταν και το καλοκαίρι, φαντάζομαι. Και στο καλοκαίρι που έχουμε υψηλή θερμοκρασία, στα όρια ας πούμε, των πολύ ζεστών ημερών, να το λέγαμε πάλι κακοκαιρία, αλλά είναι στα όρια τα οποία συμβαίνει. Mm. Εντάξει, έχει κυριαρχήσει αυτή η έννοια προκειμένου να δώσει την τάση στον κόσμο για μια ιδιαίτερη προσοχή. Κάτι που το συστήνουμε κι εμείς.
Και θα λέγαμε ότι και αύριο ακόμα που περιμένουμε αυτή την, όπως τη λέτε και εσείς, κακοκαιρία, καλοκαιρία όμως για τον αγροτικό τομέα και το νερό μας, θα έλεγα ότι αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν να φύγουν το πρωί. Προλαβαίνουν αύριο, επειδή η ψυχρή αέρια μάζα μπαίνει σταδιακά, προλαβαίνουν αύριο να ταξιδέψουν και σε μεγαλύτερα υψόμετρα επί του ασφαλούς κτλ. Στη συνέχεια, όπου πέσει το χιόνι και στην ποσότητα που θα πέσει, γιατί όσο πιο ψηλά περιμένουμε ότι θα πέσει λίγο περισσότερο, χαμηλότερα, όπως σας είπα, είναι η πιθανότητα και προφανώς θα είναι και το λιγότερο. Εκεί λοιπόν, εάν αποφευχθούν αυτές οι μετακινήσεις αργά την ημέρα του Σαββάτου, ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αντιμετωπίσουν και κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο προσοχή θέλει, γιατί μπορεί και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Να δούμε δηλαδή ακόμα και στα Νόγια να πέφτουν 5-10 πόντι χιόνι και να πούμε ότι απλά χιόνισε, όταν ίσως μας έχουν ανησυχήσει για μισό μέτρο. Δεν ισχύουν ακόμα αυτά τα πράγματα, δεν το δείχνουν τα στοιχεία και εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την έννοια της κινδυνολογίας κατά βάση. Απλά να επιστήσουμε την προσοχή στον κόσμο. Χρειάζεται ο κόσμος να προσέξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μου κάτι. Συνυπολογισμό και με τα μερομήνια, ξέρω ότι τα λαμβάνετε υπόψη σας ως ένα σημείο, και με την εικόνα που έχετε, έχουμε έναν χειμώνα βαρύτερο από άλλες χρονιές? Θα έχουμε ένα χειμώνα βαρύτερο από άλλες χρονιές? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα στοιχεία πραγματικά δείχνουν ένα χειμώνα ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς, με την έννοια ότι έχει περάσει τις ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί, και αυτές είναι ουσιαστικά που δημιουργούν και όλο αυτό το επαναλαμβανόμενο σκηνικό του καιρού. Γιατί ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης κύλησαν κατά κάποιο τρόπο ομαλά, θα λέγαμε, μέσα στα πλαίσια εκείνα που περιμέναμε. Ίσως περιμέναμε λίγες περισσότερες ακόμα βροχές, αλλά κινήθηκαν μέσα σε πάρα πολύ καλά και λογικά πλαίσια. Από το Δεκέμβριο όμως έχει ξεκινήσει, και τα νικολοβάρβαρα που ήθιστε ο λαός μας αυτό να προειδεάζει, έχει ξεκινήσει μια βαριά ψυχρή περίοδος, η οποία εν ολίγης είναι και τα αποτελέσματά της τα τωρινά. Με τα μερομήνια μου είχαν προειδοποιήσει ότι με την αλλαγή του χρόνου θα έχουμε ένα πραγματικά σκληρό σκηνικό όσον αφορά χιονιάδες και τα λοιπά. Προηγήθηκαν όμως και ο χιονιάς των Χριστουγέννων, δεν είχε προβλεφθεί από τα μερομήνια. Δεν το αδικό όμως, γιατί ξέρετε, δεν θα στα πούνε, ή αν θέλετε δεν έχει γίνει επιστημονική εκμετάλλευση των δεδομένων. Να όμως που δικαιώνονται αυτή τη φορά με την έναρξη, με το ποδαρικό του νέου χρόνου, και μάλιστα κάποιος μου είπε ότι θα είναι, τα χιόνια μας θα είναι στην πόρτα μας, τα Θεοφάνεια. Στα Θεοφάνεια, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν θα έχουμε πρόβλημα καιρού. Ο καιρός ουσιαστικά ολοκληρώνει τη φάση του το Σάββατο το βράδυ, ξημερώματα Κυριακή. Σήμερα το Θεοφανείο μπορεί να εορταστεί και με πολύ καλό καιρό, ηλιόλουστο κτλ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, το προειδέασμα ότι θα κάνουμε με χιόνια, νομίζω αποδεικνύεται. Και αυτό μου το είχαν πει από πριν τα μέσα του Δεκέμβρη. Πείτε μου κάτι τώρα, σε σχέση με τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Στο Ηράκλειο σήμερα έχουμε και μια σύσκεψη, παρουσία Υπουργείου Αντιληψιδρία. Σε σχέση με τις ποσότητες, για την ποιότητα δεν το συζητάμε, του νερού, τι εικόνα δημιουργούν σε εσάς? Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κύριε Λέκα. Καλό είναι σε μια μακροσκοπική εικόνα να λένε κάποιοι ότι να τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξηρικά φαινόμενα κτλ. Εσείς έχετε πει ότι ο βασικός υπαίτιος κλιματικών εντός εισαγωγικών αλλαγών είναι η ανθρώπινη παρέμβαση σε άλλα ζητήματα, όμως, και όχι ο καιρός. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω, η εικόνα που αρχίζει και συγκροτείται δεν ανατρέπει λίγο το σενάριο περί ανόδου της θερμοκρασίας κτλ.? Αυτό το σενάριο το περί ανόδου είναι κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο με βάση μετρήσεις και όλα συνηγορούν ότι αυτό είναι πλέον γεγονός. Δεν αμφισβητείται. Απλά η κάθε περιοχή θα το βιώνει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που είπατε με τα βροχομετρικά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πρωτοστατούμε σε πανελλαδικό επίπεδο, ως νησί, ως Κρήτη και μόνο, πρωτοστατούμε στα βροχομετρικά και δίκαια στα χιόνια. Τώρα η Ελλάδα υπόλοιπη μπορεί να έχει χιόνια αρκετά, αλλά εμάς εδώ η ορεινή όγκη με τη διατήρηση και την τροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό. Και οι βροχές πάρα πολύ καλές. Και ιδιαίτερα οι βροχές οι οποίες
εξελίχθηκαν από το Σεπτέμβρη, μάλλον από τον Αύγουστο και μετά. Είναι πάρα πολύ καλές. Αυτές ουσιαστικά δεν σηματοδοτούν ότι φέτος δεν έχουμε κλιματική αλλαγή ενώ θα έχουμε του χρόνου. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα μακροπρόθεσμο σενάριο, δεν είναι από χρόνο σε χρόνο. Και όλα αυτά περί της έντασης των καιρικών φαινομένων κτλ. Προφανώς έχεις ενέργεια, εντείνεις τα καιρικά και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σπουδή είναι το κατά πόσο τα δεδομένα που μας έρχονται από παρελθοντικούς χρόνους μας αναδεικνύουν ότι φέτος πήγαμε πολύ καλά βροχομετρικά. Χαρά σε Ευαγγέλια, οι ελιές πάνε καλά, οι αγροτικές καλλιέργειες, το καλοκαίρι δεν θα φοβηθούμε για λήψη υδρία. Ωραία, τι πάει να πει, ότι περάσαμε απλά ένα χρόνο ακόμα. Ωραία, τη βγάλαμε άλλο ένα χρόνο. Ο επόμενος τι κρύβει. Και αν όχι και ο επόμενος, γιατί σας είχα επισημάνει κάποια στιγμή ότι ζούμε πιθανά μια περίοδο η οποία θα είναι λίγο μακρύτερη όσον αφορά τα βροχομετρικά, θα μας πηγαίνουν καλά. Θα έρθει όμως η πικρή περίοδος όπου θα πριτανεύσουν τα ξηρά έτη και τότε θα μιλάμε για κλιματική αλλαγή, θα μιλάμε ότι κάποιοι άλλοι φταίνε. Εμείς δεν θα φταίμε σίγουρα. Πείτε μου, αυτό το είπα τώρα, δώσατε μια χαρά. Αυτή είναι μια υπόθεση που κάνει ένας μετεωρολόγος προγνώστης με βάση τα στοιχεία που έχει τα βροχομετρικά και του χιονιού μάλιστα, ότι θα είναι μια καλή περίοδος το καλοκαίρι. Το ερώτημα το δικό μου όμως είναι, γιατί εκμεταλλευόμαστε τις ποσότητες του νερού που πέφτει ούτως ώστε το καλοκαίρι να μην έχουμε πρόβλημα? Είστε σίγουρος? Όχι βέβαια, με λάθος τρόπο τις διαχειριζόμαστε. Και βέβαια δεν προχωράμε στο κομμάτι της εξοικονόμησης. Γιατί ξέρετε, το να κρατάς το σταμνί γεμάτο, εάν κάνεις εξοικονόμηση, κρατάς το σταμνί γεμάτο. Όσο είναι το σταμνί γεμάτο, δεν φοβάσαι για 2, για 3, για 5 χρόνια. Οι βροχές που έπεσαν μέχρι τώρα, σας πληροφορώ ότι θα μας άντεχαν για 2 χρόνια χωρίς να ξαναβρέξει. Και εμείς δεν ξέρω, όπως το λέτε, και σαν θα την βγάλουμε. Δηλαδή λέτε ότι αν είχαμε ένα τροποντινά έτοιμο σύστημα διαχείρισης των ποσοτήτων που πέφτουν αυτή τη στιγμή, θα μας έβγαζε για 2 χρόνια, Τα ποσοστά τα οποία το έχουμε δείξει, τα ποσοστά τα οποία πέφτουν στην Κρήτη σε ετήσια βάση με βάση τους μέσους όρους πάντα, κατά βάση αντέχουν συνολικά για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια λειψιδρίας, εμείς με τη χρήση του υδροφόρου ορίζοντα θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του. Αν είχαμε σύστημα διαχείρισης. Σωστό. Σύστημα, να το λέμε αυτό. Με πρωτεύοντα παράγοντα την εξοικονόμηση, το επαναλαμβάνω. Όχι, κύριε Λέκα, εγώ σπέβδω να το διευκρινίζω, γιατί το καλοκαίρι ενδέχεται πάλι να έχουμε ζητήματα με το νερό και να λέμε, μα καλά, αφού λέγαμε ότι το χειμώνα έπεσαν ποσότητες. Δεν φταίνε οι ποσότητες που πέσαν ότι χάθηκαν από μόνες τους, είναι ότι δεν κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Ακριβώς. Και έχω γράψει κάποιο άρθρο στο οποίο πρότεινα τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να κάνουμε, όπως είδα που έχουν κάνει Κύπροι, και να πάρουμε το παράδειγμα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, Κύπροι, Ισραηλινοί και άλλες χώρες ανά τον κόσμο, που έλυσαν ή αν θέλετε κάνουν πραγματικά δυναμικές ενέργειες, οι οποίες και τους αποδίδουν κιόλα. Πάντως θέλω να σας πω ένα πράγμα, κύριε Σαχίνη. Και επιτρέψτε μου και σας ευχαριστώ κιόλας που μου έχετε δώσει πολλές φορές την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θα σας πω ένα πράγμα. Ότι μεγάλοι πολέμοι χάθηκαν εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Αν θα βάλετε και αναλογιστείτε πόσοι πολέμοι κερδίθηκαν, και σας είχα πει και την άλλη φορά, ακόμα αν ανατρέξουμε και στη μάχη της Σαλαμίνας. Κερδίθηκε λόγω της σοφίας των Ελλήνων στο αποτέλεσμα που τους έφερε ο καιρός και τους βοήθησε, γιατί μειονεκτούσαν. Το ίδιο έπαθε και ο Χίτλερ, το ίδιο έπαθε και ο Ναπολέοντας. Και άλλες πολλές, θα λέγαμε, μάχες, όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αποβίβαση των στρατευμάτων στηρίχτηκε στο κομμάτι της πρόγνωσης του καιρού από μετεωρολόγους οι οποίοι έλειωναν πραγματικά υπό την πίεση των στρατηγών για να αποφασίσουν για την ημέρα, μην προδοθούν. Εδώ σήμερα έχω δει να μιλάνε άπαντες τα περί καιρού. Έχουν τελικά καταντήσει όλοι να έχουν και ένα πτυχίο μετεωρολόγου, γιατί μιλάνε και με επιστημονικούς όρους, και μετεωρολόγοι στις συσκέψεις δεν μετέχουν ποτέ. Μα όταν δεν έχεις το σύμβουλο, το δεξί σου χέρι εκεί, από πού θα πάρεις συμπεράσματα? Από κάποιους οι οποίοι απλά το διαβάσανε ή το είδανε μέσα από ένα site, ή πολλοί που συμβουλεύονται, ακόμα και για την πολιτική προστασία το έχω δει, συμβουλεύονται το κινητό τους. Μήπως πρέπει να αλλάξουν κινητό? Κάτι δεν πάει καλά. Εξακολουθούν οι μετεωρολόγοι να είναι εκτός των κρίσιμων συσκέψεων αποφάσεων, μου λέτε. Εξακολουθούν. Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
Και βέβαια, όταν ήμουν και διευθυντής στην ΕΜΗ, το είχα επισημάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι η αλήθεια ότι και σε πολλές περιπτώσεις οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν την υποστήριξη της χώρας, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί σας είπα, ουέ και αλίμονα, στηριζόσαστε να πετάξετε με το αεροπλάνο το μεσημέρι και ο πιλότος να σας έχει πει ότι είδε τον καιρό στο κινητό του. Μην μπείτε, σας το λέω. Αποφύγετε ή μπείτε στο καράβι. Η υποστήριξη αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται από τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν θα βγουν στη φόρα να κινδυνολογήσουν, δίνουν και δεν νομίζω ότι βλέπετε ατυχήματα τα οποία φταίει ο καιρός και συμβαίνουν. Πολλές φορές τα προκαλεί η ίδια η ανθρώπινη φύση. Όπως και εδώ, παρασύρεται ένα αυτοκίνητο από ένα χήμαρο όταν έχει προειδεάσει ότι θα υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλος προκαλεί την τύχη του. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες. Έχουν μια σοβαρότητα στην υποστήριξή μας, στην καθημερινότητά μας. Κάποιοι άλλοι όμως αυτό το στοιχείο το εκμεταλλεύονται και το εκμεταλλεύονται με πάρα πολύ κακό τρόπο, αλλά βέβαια το σήμερα είναι ότι πουλάει η είδηση, πουλάει. Μια χαρά το είπατε. Γίνεται καλός τζίρος πια. Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί. Έτσι, πέρα από τα επιστημονικά, γίνεται ένας φοβερός τζίρος αυτή τη στιγμή γύρω από τις ανακοινώσεις του καιρού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι και δίκαιος. Εδώ ξεγυμνώνονται παρουσιάστρες να μας πούν τον καιρό και ανεβαίνει η θέση. Ναι. Θέλω να βάλουμε έναν επίλογο εδώ. Άρα λέτε. Όχι, ναι, συγγνώμη να πω ένα ακόμα, ένα τελευταίο για να το πάω και κάπου αλλού. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας ανά την Ελλάδα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ξέρετε ότι διαχειρίζονται κάποιες περιπτώσεις όπου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχω συνεργαστεί με ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, το έχω αντιληφθεί. Ξέρετε τι είναι να πληρωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν μια κακοκαιρία που δεν θα έρθει ποτέ και θα σπαταληθούν αυτά τα χρήματα? Είναι αμαρτία. Όταν έχεις την πληροφορία, καταναλώνεις και τα χρήματα εν δικαίω και μπορείς να προλάβεις και άλλες κακοκαιρίες, γιατί κάποια στιγμή τα χρήματα τελειώνουν και έχετε μια πραγματική κακοκαιρία και δεν θα πάει κανένας με την μπουλντόζα να ξεχιονίσει ένα δρόμο, γιατί δεν θα πληρωθεί εκείνη τη φορά. Τι ενώ δίκιο. Δεν τον έχει ξεχιονίσει άλλες 10. Πόσο αλήθεια αυτά που λέτε. Θέλω να βάλουμε ένα επίλογο σε εξής. Λοιπόν, αύριο είναι Σάββατο, Κυριακή των Φώτων και Δευτέρα τα Γιαννιού. Χοντρικά με την εικόνα, εγώ το διευκρινίζω πάντα για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, που έχετε αυτή τη στιγμή, και ενώ παίζει ο παράγοντας, όπως μας είπατε πολύ εύστοχα, της υγρασίας για το μέχρι πού θα φτάσει το χιόνι, πώς θα το χαρακτηρίζατε το τρίμερο? Κοιτάξτε, ομολογουμένως αύριο είναι μια μέρα ιδιαίτερης προσοχής. Αυτό πρέπει να το πούμε. Περιμένουμε την ψυχρή αέρια μάζα. Αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να φέρει και πάλι βροχές στα χαμηλά, χιονόνερο σε κάποια υψόμετρα κάτω από τα 800 μέτρα. Και ενώ το χιόνι, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι με ένα μέσο υψόμετρο, το επαναλαμβάνω, είναι μέσο το υψόμετρο, γύρω στα 800 μέτρα. Η χιονόπτωση αυτή δεν θα ξεκινήσει άμεσα από το πρωί. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει την εμφάνισή της κάποια στιγμή μετά τις 10-11 η ώρα, αλλά η περισσότερη, ας το πω, ένταση, δηλαδή η μεγαλύτερη ανησυχία, θα την έφερνα από το μεσημέρι και μετά και προς το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής. Εκεί λοιπόν είναι οι ώρες, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά μπορεί να ρίξει κάποιο χιόνι, το οποίο, όπως σας είπα, βλέπω εκεί περίπου στα 800 μέτρα σαν ένα μέσο υψόμετρο και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τον παράγοντα της υγρασίας. Αυτό θα είναι η αυριανή μέρα που θέλει αυτή την ιδιαίτερη προσοχή. Ενώ οι θερμοκρασίες αύριο πραγματικά θα υποχωρήσουν αρκετά, γιατί μπαίνει ψυχρή μάζα, αλλά πιο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα τη δούμε την Κυριακή. Μια Κυριακή που είναι η μέρα Θεοφανίων. Φαίνεται λοιπόν ότι ίσως το πρωί έχουμε κάποια φαινόμενα ακόμα σε κάποιες ορεινές ζώνες, πάντως ο καιρός βελτιώνεται γενικά σε ολόκληρη την Κρήτη, ώστε να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια με τη λαμπρότητα που τους αναλογεί ακόμα και για τις θάλασσες, μια και δεν θα έχουμε και ανέμους ιδιαίτερα ισχυρούς. Σημαίνει ότι και θα γίνουν όλες οι εκδηλώσεις στις θάλασσες, οπουδήποτε αγιασμός των υδάτων. Στη συνέχεια βέβαια της Κυριακής περιμένουμε ξανά ότι θα συννεφιάσει και θα αρχίσει και πάλι κάποια τοπικά φαινόμενα βροχοπτώσεων να σημειώνονται στο νησί μας. Και θα περάσουμε στη συνέχεια την Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα περιμένουμε ένα νέο κύμα, το οποίο φέρνει και αυτό εξίσου μια αντίστοιχα ψυχρή αέρια μάζα, όπως είναι η παρούσα. Αλλά εδώ είναι τώρα ότι επειδή θα έχει μεσολαβήσει ένα διήμερο στο οποίο μπορεί να υπάρξει τροφοδοσία υγρασίας, ενδεχόμενα η επόμενη αυτή αλλαγή από τη Δευτέρα και ιδιαίτερα για την Τρίτη να επαναλάβουμε πάλι μια αναφορά περί χιονιού, το οποίο θα προσδιορίσουμε τώρα αυτή τη φορά και πάλι σε τι ύψη θα είναι, γιατί η μάζα, σας λέω και πάλι, ότι είναι πάρα πολύ εξίσου ψυχρή. Τούτη εδώ όμως ήρθε λίγο αργά, δεν πρόλαβε να βρει υλικό. Αν βρει, βέβαια, θα εξαρτηθεί το πώς θα το δούμε αύριο.